Είμαστε εδώ με τον Κυριάκο Ιωαννίδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής, για να μιλήσουμε για το άνοιγμα της σχολικής χρονιάς. Τη Δευτέρα 14 του μήνα, οι μαθητές θα πάνε στα σχολεία. Τι λέει το ΚΚΕ μπροστά στο άνοιγμα της χρονιάς, τι καλεί? Καταρχήν, ήδη έχουμε ξεκινήσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε επαφή με συνδικαλιστές, με γονείς και έχει έρθει ήδη μια εικόνα από τις αντιδράσεις που υπάρχουν, από την ανησυχία και τον προβληματισμό που υπάρχει για το άνοιγμα των σχολείων. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι ένα τμήμα μιας ακόμα μεγαλύτερης εικόνας. Μιας εικόνας η οποία, θα έλεγα, καθορίζεται από μεγάλα ζητήματα. Από το γεγονός, καταρχήν, ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πάνω σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας που, κακά τα ψέματα, όσο και να λέει η κυβέρνηση ότι χαλαρώσατε, παιδιά, ότι χαλάρωσε ο λαός και γι' αυτό ήρθε, η ουσία είναι ότι αυτό που χαλάρωσε είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία έγιναν λάστιχο για τις ανάγκες του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου, του εφοπλιστικού κεφαλαίου, και τώρα μας ζητάνε και τα ρέστα. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο είναι ότι αυτή η ανησυχία, αυτός ο προβληματισμός, πάει βήμα-βήμα, πάει χέρι-χέρι, μα με έναν θυμό. Με έναν θυμό, ο οποίος συνδυάζεται με το γεγονός ότι σου κουνάει το δάχτυλο η κυβέρνηση, σου μιλάει για ατομική ευθύνη, και ταυτόχρονα βρισκόμαστε ουσιαστικά και ήδη πολλά λαϊκά νοικοκυριά σε όλη τη χώρα μας βιώνουν τις συνέπειες, τα αποτελέσματα από μια καπιταλιστική κρίση, από μια οικονομική κρίση που φαίνεται ότι θα έχει βάθος. Και αν σκεφτούμε ότι δεν πάνε και πολλά χρόνια από τότε που ξαναβιώσαν τα λαϊκά νοικοκυριά ο λαός μας μια προηγούμενη βαθιά πάλι καπιταλιστική κρίση με σοβαρές, ολέθριες συνέπειες στη ζωή, στο εισόδημα, σε όλες τις πτυχές δηλαδή της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων στη χώρα μας, και μας λένε τώρα πάλι θα τη φορτωθείς και αυτή, και μάλιστα σε καλούν με εθνική ομοψυχία να φορτωθείς αυτό το βάρος της κρίσης για να σωθούν ουσιαστικά, λέμε εμείς, και έτσι είναι, τα κέρδη των λίγων, τα κέρδη του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ταυτόχρονα, σε σχέση με την παιδεία, έρχονται μια σειρά ζητήματα, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα εντοπίσουμε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Όμως αυτό το οποίο εμείς κρίνουμε ως κρίσιμο να καταλάβει ο λαός μας, να το δει, το ζει δηλαδή μέσα από την εμπειρία του, είναι ότι αυτό το σχολείο το οποίο πραγματικά ήταν απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει αυτές τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, είναι το ίδιο σχολείο, και γι' αυτό ήταν απροετοίμαστο, είναι το ίδιο σχολείο το οποίο δεν λειτουργούσε χρόνια τώρα, με βάση, με γνώμονα, τις ανάγκες των μαθητών, τις ανάγκες δηλαδή για ουσιαστική μόρφωση και προφανώς και για ασφάλεια και για υγεία, σε προηγούμενες συνθήκες που το θέμα της πανδημίας και του κορονοϊού δεν προέβαλε, δεν υπήρχε ως τέτοιο ζήτημα, όμως τα θέματα που είχαν να κάνουν και με άλλες ασθένειες, αλλά κυρίως με το παιδαγωγικό ζήτημα, με παιδαγωγικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με το πόσο καλύτερα μπορεί να γίνει το μάθημα και σε σχέση με τις σχολικές υποδομές, σε σχέση με τις αίθουσες, αλλά και με το ζήτημα των εκπαιδευτικών ανατάξεις κτλ. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα βασικά, τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Αυτά τα ζητήματα είναι που δημιουργούν ανησυχία, αυτά τα ζητήματα είναι που δημιουργούν και αγωνιστική ετοιμότητα, θα έλεγα. Ήδη υπάρχουν μια σειρά αποφάσεις, κινητοποιήσεις οι οποίες το επόμενο διάστημα θα εκτεληχθούν, και με βάση αυτά κινούμαστε. Μιλήσατε για αγωνιστικές κινήσεις και δράσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι πολλά και είναι εδώ. Έχει αξία να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, που μας μιλούν για αυτά τα προβλήματα εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι στον χώρο της καθαριότητας. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Πολύ ωραία. Οι δάσκαλοι πήγαμε πρώτου μηνός στο σχολείο και βρεθήκαμε όλοι ανεξαιρέτως παντού στις Αχαρνές να καθαρίζουμε τα σχολεία από ποντίκια και κατσαρίδες, μηδέν προσωπικό καθαριότητας, μηδέν υλικά για την καθαριότητα, ό,τι φέρναμε από το σπίτι μας. Από το Δήμο έχουμε την πληροφόρηση, ειδικά για το Μενίδη, ότι τα άτομα που πήρανε είναι στην ουσία για να καλύπτουν τρίωρα. Θα ζήσουμε δηλαδή τις στιγμές απείρου κάλους που ζήσαμε το Μάιο, να έρχονται οι καθαρίστρες 2 ώρες το πρωί και ίσως καμιά ώρα στο τελείωμα. Άρα δεν τηρείται για την ώρα
κανένας όρος, καμιά προϋπόθεση που να εξασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών. Δείχνουν η προσχολική αγωγή είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο στο Μενίδη ανάμεσα στους δασκάλους. Υποτίθεται τη Δευτέρα θα έπρεπε να υπάρχουν τα πάντα έτσι ώστε όλα τα νήπια και τα προνήπια να απορροφηθούν στα δημόσια νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο κάτι, πώς το λένε, πλατφόρμες μπετόν που έστω πρόχειρα θα σύναν κάποιες αίθουσες. Ούτε αυτές έχουν στηθεί, αλλά και να στηθούν. Το θέμα είναι πώς αυτές οι αίθουσες, χωρίς υλικό, χωρίς τα απαραίτητα μέσα για τους παιδαγωγούς, θα λειτουργήσει προσχολική. Χρειάζεται κινητοποίηση και αγώνας μαζί με τους γονείς. Καλούμε και τους συλλόγους. Έχουμε ήδη προχωρήσει και προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο. Έχουμε καλέσει τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα του 21ου αιώνα που δεν είναι δεδομένα. Η χρονιά ξεκινάει με πάρα πολλές δυσκολίες. Σε όλα τα σχολεία δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν έχει φροντιστεί η καθαριότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από τους εκπαιδευτικούς για τα πολυπληθή τμήματα. Η διεκδίκησή μας για τα 15 άτομα σε κάθε τμήμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και όπου υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες αρνείται η διοίκηση να προχωρήσει σε διχοτόμηση ή τριχοτόμηση τμήματων. Είναι στον αέρα ακόμα η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στους δήμους της περιοχής ευθύνης του συλλόγου μας, γιατί οι δήμαρχοι δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό που έχουμε δει από τα παραρτήματα, πέρα από το στίβαγμα σε παιδικούς σταθμούς, είναι τσιμέντα τα οποία περιμένουν τις αίθουσες, προκάτ, κοντέινερ, οτιδήποτε. Νομίζουμε ότι το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για την υγεία μας, αλλά και για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Σε συντονισμό με τους γονείς προχωράμε στις διεκδικήσεις μας. Η άλλη μια χρονιά ξεκινάει με αρκετά έτσι προβλήματα και στην περιοχή τη δική μας. Ιδιαίτερο οξυμένο το πρόβλημα είναι με τις παράλληλες στηρίξεις στα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτή τη στιγμή είναι 509 περίπου τα αιτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί. Έχουν έρθει 230 για τα δημοτικά και από τα 75-79 αιτήματα νομίζω που είναι για τα νηπιαγωγεία έχουν έρθει 45 συνάδελφοι. Όπως καταλαβαίνετε, η ειδική αγωγή για άλλη μια χρονιά μένει πίσω, όπως επίσης δεν έχουν γίνει διορισμοί για τα τμήματα υποδοχής και τα ΖΕΠ που έχουν εξαιρεθεί από την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Αναδεικνύει την αναγκαιότητα των μόνιμων διορισμών που πρέπει να παλέψει το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και οι συνάδελφοι μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, μέσα από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Το άλλο ζήτημα είναι που πρέπει να δούμε είναι το ζήτημα όσον αφορά τα τμήματα εν μέσω πανδημίας, τα οποία στην περιοχή τη δικιά μας η πλειοψηφία τους είναι φορτωμένα με 25 παιδιά, μικρές αίθουσες και αναδεικνύει αυτό που λέμε ότι η κρίση αλλά και οι σημερινές συνθήκες στις οποίες ζει ο εργαζόμενος και οι εργατικές οικογένειες, την ανάγκη έτσι για ολόπλευρη μόρφωση, να παλέψει και να διεκδικήσει για τα όσο το δυνατόν καλύτερα δικαιώματα και ζωής που πρέπει να έχει στη σημερινή έτσι κοινωνία με αυτά τα οποία μπορούν να προσφέρει και η επιστήμη και η τεχνολογία αλλά και η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Εμάς, εκτός από όλες τις συμβάσεις που υπήρχαν στον χώρο, οι διάφορες κατηγορίες αναπληρωτών με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο, τώρα ψηφίζεται στο νομοσχέδιο για την υγεία διάταξη, η οποία θα καλεί αναπληρωτές να πάνε να δουλέψουν για τρίμηνα. Δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα πάνε να δουλέψουν για τα τρίμηνα, δεν μπορούν να προσληφθούν για κανονικά για όλη την χρονιά. Θα βγαίνουν δηλαδή αυτομάτως από τους πίνακες. Αυτό δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Σε όλη την περιοχή αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως κτηριακά. Ειδικά στην Πετρούπολη, έχουμε το δεύτερο γελ Πετρούπολης που στεγάζεται σε κοντέινερ και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Συνολικά έχουμε μεγάλα τμήματα σε πάρα πολλά σχολεία και ακόμα και τα 29 παιδιά φτάνουν σε κάποια τμήματα. Βασικό σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη καθαριστριών σε όλους τους δήμους που καλύπτει το σωματείο μας και θα υπάρχει έλλειψη καθαριστριών σε σχολεία και μία καθαρίστρια ανασχολική μονάδα που είναι ένας πολύ μικρός
πολύ μικρός αριθμός. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και στα κενά, τα οποία είναι ακόμα αρκετά και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τις ανάγκες και με το αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος, 15 μαθητές ανατάξει. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα 3 μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία τις συμβάσεις για να μπούμε στα σχολεία. Τα σχολεία είναι τελείως ακαθάριστα. Ούτε ξέρουμε ούτε με τι ωράριο θα εργαστούμε. Δεν μας έχουν ενημερώσει ούτε και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή απολυμάνσεις, αυτά που λένε. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Με βάση τις δηλώσεις του ιδίου του προϊσταμένου εκπαίδευσης, ζήτησε 500 καθηγητές, εκ των οποίων στα σχολεία ήρθανε γύρω στους 350. Και το άλλο πρόβλημα το οποίο είναι έντονο και πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά είναι το κτηριακό πρόβλημα, και θα αναφέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, δεύτερο γέλ Αρτέμιδας, το οποίο η πλειοψηφία των αιθουσών είναι χωρίς παράθυρο, δεν αερίζονται. Το σχολείο δηλαδή, το μεγάλο μέρος του σχολείου είναι σε υπόγειο. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλά σχολεία τα οποία είναι σε containers, ακόμα και το δεύτερο γυμνάσιο Αρτέμιδας είναι ολόκληρο σε containers, αλλά και πολλά άλλα σχολεία αντιμετωπίζουν κτηριακό πρόβλημα. Έτσι, και αυτό δυσκολεύει πολύ περισσότερο την δουλειά μας. Χαρακτηριστικά στο δικό μου το σχολείο προβλέπεται να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα των καθηγητών 6 μόνο άτομα. Εάν λάβουμε υπόψη μας τις αποστάσεις, τη διάταξη των θρανίων κτλ, των γραφείων, και βέβαια πού θα χωρέσουμε 30 καθηγητές. Είναι πρόβλημα λοιπόν το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά από την ηγεσία του Υπουργείου. Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων σε λίγες μέρες, θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία μας, την ανησυχία των γονιών για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η επιστροφή των μαθητών στην κανονικότητα, η επιστροφή των μαθητών στο φυσικό τους χώρο. Έτυχε σήμερα να βρεθούμε στο ειδικό σχολείο στο Κορδελιό. Πραγματικά θλίψη προκαλεί η συνέχιση της λειτουργίας αυτού του σχολείου, παρά τις διαβεβαιώσεις σε όλους τους γονείς, σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι θα μετεγκατασταθεί. Αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, για λόγους που πραγματικά είναι μικρά εμπόδια μπροστά στο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι γονείς για τη φροντίδα αυτών των παιδιών. Ταυτόχρονα, έχουμε την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής στα σχολεία, χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο και από τους Δήμους. Το μόνο σχέδιο που ανακοινώνεται στους γονείς είναι προκατέθουσες σε προαύλιους χώρους, σε αυτούς τους προαύλιους χώρους που οι μαθητές θα έπρεπε να προαυλίζονται, να βγαίνουν, να ξεκουράζονται τις ώρες των διαλυμάτων. Τώρα θα βγουν μπροστά τους προκάτ αίθουσες κήμπο, και ταυτόχρονα αυτή θα είναι και η πρώτη επαφή των τετράχρονων με την σχολική διαδικασία, με τη σχολική εκπαίδευση. Επίσης, σημαντική ανησυχία προκαλεί ότι παρά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου ότι θα εξασφαλίσει το αναγκαίο προσωπικό στην καθαριότητα των σχολείων, μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει καθαρίστες στα σχολεία. Τα σχολεία άνοιξαν στην ίδια κατάσταση με αυτή που έκλεισαν και την προηγούμενη χρονιά, χωρίς καμία παρέμβαση σε όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Φαίνεται να ανοίγουν σχολεία και αίθουσες που τον Ιούνιο ήταν κλειστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν περίπου 50-52 αίθουσες στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και άλλες τόσες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που πραγματικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να αερίζονται, να μπαίνει φως του ήλιου κτλ. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι τη Δευτέρα θα ανοίξουν τα σχολεία με αυτές τις προϋποθέσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο, δηλαδή στην ουσία μόνο τη χρήση μάσκας και τα εκπεριτροπής διαλύματα, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί μια σειρά από ζητήματα που οι γονείς έβαζαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς θα είμαστε εκεί, θα βλέπουμε πώς ανοίγουν τα σχολεία, πώς γίνεται αυτή η επιστροφή των μαθητών στην κανονικότητα, και θα ζητάμε πραγματικά να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα ώστε η ασφάλεια των μαθητών να είναι, η επιστροφή των μαθητών να γίνει με ασφάλεια στις σχολικές αίθουσες.
και αποδεικνύεται καθημερινά ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέτρα για τα τρία βασικά ζητήματα που θα έπρεπε να έχει λύσει για να ανοίξουμε καλύτερους όρους στα σχολεία. Τι χρειάζονται λοιπόν τα σχολεία για να λειτουργήσουν? Πρώτο, χρειάζεται κτηριακή υποδομή. Είμαστε μέσω πανδημίας. Βασικό αίτημα του κινήματος ήταν περισσότερες αίθουσες για να πάμε στα 15 μαθητές σε ένα τάξη. Δεν έκτισε ούτε μία καινούργια αίθουσα, δεν εξασφάλισε καμία, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιοχή μου πολυπληθή τμήματα. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά τμήματα. Η συντηρητική πλειοψηφία των τμήματων είναι πάνω από 20, πολλά 24-25. Στη δε προσχολική αγωγή, που είναι πρώτη φορά εφαρμογή τη, Βίρονα και Σεργιανή, έτσι, βάζουν τσίγκινα κουτιά στο Δήμο και Σεργιανής για να στιβάξουν 25 παιδάκια μέσα σε 36 τετραγωνικά. Όλοι μαζί εκεί πέρα, μαζί και η τουαλέτα, μαζί και η κουζίνα, και ταυτόχρονα σε ακατάλληλες αίθουσες δημοτικών κτλ. Άρα η κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, δεν έχει εξασφαλίσει εκπαιδευτικό προσωπικό. Μπορεί να κομπάζει λέγοντας ότι έχει πάρει στην αρχή 21, τώρα 25.000 αναπληρωτές, αλλά είναι σχεδόν η μισή από αυτούς που πέρθηκαν πέρυσι αναπληρωτές, αν βάλουμε και τη συνταξιοδότηση κτλ. Σε περίοδο πανδημίας και με δεδομένες αυξημένες ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι ξεκινάμε με τα δικά τους τα νούμερα με 20.000 κενά. Δηλαδή, τι είδους ξεκίνημα είναι αυτό εν μέσω πανδημίας? Και το τρίτο ζήτημα, τα σχολεία είναι καταβρώμικα αυτή τη στιγμή. Φτάνουν ασθμένοντας οι καθαρίστριες, οι οποίες είναι σχεδόν ο ίδιος αριθμός με πέρυσι. Απλά άλλαξε λίγο η μορφή τους στις συμβασιούχες και από έργου γίνανε ορισμένου χρόνου. Και θέλουν αυτές τις γυναίκες να τις κάνουν ελάστιχο για να καθαρίσουν όλα τα σχολεία χωρίς ούτε να δώσουν ένα ευρώ παραπάνω. Και στοχεύοντας φυσικά στους τετραμηνίτες, πενταμηνίτες κτλ. Θα σας πω παράδειγμα, 7ο Βίρωνα. Ο Δήμος λοιπόν Βίρωνα είπε στις καθαρίστριες, εκ το 7ο, συγκρότημα μεγάλο, με μικρή αυλή, με πολυπληθή τμήματα, λοιπόν, θα έρχεται στο σχολείο 11 με 4,5 ή 5,5 για να πιάνει και το κλείσιμο των σχολείων η καθαρίστρια. Μέχρι τις 11 τι θα κάνουμε? Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα λυθούν τα ζητήματα της καθαριότητας που είναι πολύ αυξημένα αυτή τη στιγμή? Αυτή είναι η κατάσταση και το κίνημα εκπαιδευτική και γονείς θα βγούμε μπροστά, αυτό να το ξέρει και μέσα θα μας βρίσκει μπροστά τους, αλλά όταν βγαίνουν στα κανάλια, η Υπουργός και η κυβέρνηση λύγει ντροπή όταν λέει ότι όλα είναι καλά καμμένα. Τι είναι αυτό λοιπόν που χρειάζεται να γίνει σήμερα απέναντι σε όλα αυτά? Να πούμε καταρχήν το εξής, ότι αναδεικνύονται πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα. Έχει να κάνει με την καθαριότητα. Έχει να κάνει με το ζήτημα του αριθμού των εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις, τα κενά, τα σοβαρά κενά που υπάρχουν. Έχει να κάνει με τα σοβαρά προβλήματα με την προσχολική αγωγή, με την ειδική αγωγή. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι δηλώσεις ότι σε μια σειρά δήμους το θέμα της προσχολικής αγωγής αντιμετωπίζεται, όπως είπαμε, με τσίγκινα κουτιά, όπως υπόθηκε. Αλλά ακόμα παραπέρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατφόρμες από μπετόν, τσιμεντένιες, αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Εδώ χρειάζεται πρώτα απ' όλα να θέσουμε ένα ερώτημα. Υπήρχε χρόνος για να λυθούν, για να σχεδιαστούν, να σχεδιαστεί η αντιμετώπιση, η λύση αυτών των προβλημάτων? Υπήρχε χρόνος. Υπήρχε χρόνος καταρχήν γιατί μια σειρά ζητήματα χρονίζουν. Και φυσικά σε συνθήκες πανδημίας αυτά ήταν σίγουρο ότι θα αυξηθούν, θα μεγαλώσουν ως προβλήματα. Και μάλιστα η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή δεν είναι ότι κάτι το λέγανε οι φορείς των εκπαιδευτικών, οι φορείς των γονιών, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το λέγανε οι ίδιοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, το λέγανε οι επιστήμονες. Θα έχουμε δεύτερο κύμα πανδημίας. Φυσικά μπορούμε να πούμε σχετικά με σχετική βεβαιότητα ότι και οι ίδιοι οι χειρισμοί της κυβέρνησης το φέραν αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας και πιο κοντά και πιο γρήγορα. Ωστόσο, υπήρχε χρόνος και αν θέλετε υπήρχε και χρήμα. Υπήρχε χρήμα γιατί φαίνεται ξεκάθαρα και από τις δηλώσεις μια σειρά κυβερνητικών ότι τα χρήματα, υπήρχαν μια σειρά χρήματα τα οποία δόθηκαν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αποδεικνύεται ότι αυτά τα χρήματα που δόθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με την ικανοποίηση ακόμα και των πιο έκτακτων λαϊκών αναγκών, γιατί πολύ απλά κρίνεται ότι αυτή η επένδυση δεν είναι ανταποδοτική, με λίγα λόγια δεν φέρνει κέρδος. Άρα λοιπόν και χρήμα υπήρχε. Τι δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Δεν υπήρχε δηλαδή σχεδιασμός, γιατί δεν υπάρχει μια κυβέρνηση,
θα έλεγα προφανώς ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας χούφτας καπιταλιστών του κεφαλαίου, η οποία σχεδιάζει, ναι, αλλά όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, εμείς θέλουμε να θέσουμε ορισμένα βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι είναι ρεαλιστικό, τι είναι αναγκαίο σήμερα, προκειμένου να ξεκινήσει με ασφάλεια η εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να ξεκινήσει καλύπτοντας τα κενά, τα μορφωτικά κενά που έχουν δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και έχοντας στο μυαλό μας ότι δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο, γιατί είναι σαφές ότι μπορεί με ένα γενικό lockdown να μην πάμε, αλλά τα τοπικά lockdown, τα κλεισίματα σχολείων ή τμήματων θα υπάρξουν, άρα θα χρειαστούν σοβαρά μέτρα υποδομής. Γιατί όταν δεν έχεις υποδομή, τότε προφανώς θα καλύπτεις τις ενδεχόμενες έκτακτες συνθήκες με ημίμετρα. Ένα το κρατούμενο, λοιπόν, είναι το γεγονός ότι εμείς κρατάμε ως βασικό, όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών, το θέμα της αποφυγής του συνωστισμού. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουν οι φορείς του κινήματος, δεν είναι κάτι που ανακαλύπτει το ΚΚΕ. Είναι αυτό που βάζουν οι επιστήμονες. Και μάλιστα είναι αστείο να ακούγεται και να αξιοποιεί η κυβέρνηση διάφορους επιστήμονες που θέλουν να αποδείξουν αυτό που δεν αποδεικνύεται, ότι το ίδιο πράγμα είναι 15 μαθητές ανά τάξη και 25 μαθητές ανά τάξη. Μάλιστα και μια σειρά άλλες έρευνες αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό και εξασφαλίζεται καλύτερη αποφυγή συνωστισμού, αλλά και ιχνηλάτηση σε ενδεχόμενο κρούσμα κτλ. Ένα το κρατούμενο αυτό και ένα δεύτερο φυσικά παιδαγωγική διαδικασία καλύτερη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ένα βασικό θέμα είναι 15 μαθητές ανά τμήμα. 15 μαθητές ανά τμήμα σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει περισσότερη εκπαιδευτική. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ξεκινάμε με 20-21.000 προσλήψεις αναπληρωτών σήμερα, με την έναρξη της χρονιάς, όταν είχαμε στο όλο το όλο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της περσινής χρονιάς 42.000 εκπαιδευτικούς. Άρα εδώ πέρα όμως έχουμε μια έκτακτη κατάσταση. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών στο σύνολό τους, όλοι όσοι δουλέψαν. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Για να καλυφθούν τα κενά και για να μην υπάρχει και για να αντιμετωπιστεί και με αυτόν τον τρόπο το θέμα των 15 μαθητών ανά τάξη. Και φυσικά εξέβρεση νέων αιθουσών, κενών αιθουσών που υπάρχουν ακόμα και σήμερα σε αρκετά σχολεία. Στην επαρχία αυτό είναι σχετικά πιο εύκολο και στην Αττική ακόμα όμως μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε δύο αντικειμενικά δεδομένα. Έχουμε πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι έχουν συγχωνευτεί μια σειρά σχολεία όλο το προηγούμενο διάστημα, από το 2010, άρα χειρεύουν, να το πω έτσι, αίθουσες. Υπάρχει και σχετική μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Άρα και από αυτή την άποψη προβάλλει ότι η εξέβρεση δημόσιων χώρων ελεύθερων αιθουσών είναι ρεαλιστικό αίτημα και φυσικά και σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση μπορούν να εξευρεθούν και άλλοι δημόσιοι χώροι, προφανώς με κατάλληλες προσαρμογές, για να γίνουν και παιδαγωγικά, να υπάρχει ένα παιδαγωγικό περιβάλλον τέλος πάντων σωστό για να γίνει το μάθημα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, το ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων και των 15 μαθητών ανά τάξη. Φυσικά εδώ πέρα, όταν μιλάμε για άμεσες προσλήψεις, δεν μπορούμε να χάνουμε από το μυαλό μας την αναγκαιότητα των μόνιμων διορισμών. Οι μόνιμοι διορισμοί δεν είναι απλώς η σταθερή εργασία για τον εκπαιδευτικό, που είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα, και εργασιακό. Αλλά είναι και κάτι άλλο, ότι ο μόνιμος εκπαιδευτικός μπορεί και σχεδιάζει, μπορεί και έχει σταθερή παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές του. Μια συνέχεια, η οποία δεν διακόπτεται, ανεξάρτητα από την πανδημία, μια σταθερή παιδαγωγική σχέση που είναι πολλαπλά ωφέλιμη και για τον μαθητή και ειδικά σε μια σειρά χώρους, όπως είναι ιδιαίτερα η ειδική αγωγή. Η ειδική αγωγή, θα έλεγα και η προσχολική αγωγή, η οποία έχει γίνει δίχρονη και είναι σοβαρό ζήτημα από τον ένα χρόνο από το προνήπιο στον νήπιο να εναλλάσσεις και νηπιαγωγό, αλλά ειδικά το ζήτημα της ειδικής αγωγής είναι κρισιμότατο. Το λένε όλες οι έρευνες, αποδεικνύεται και στην πράξη, στην καθημερινότητα. Τα παιδιά αυτά, μια μερίδα τους μεγάλη, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη σταθερή παιδαγωγική σχέση, ασφάλεια να νιώθουν και από αυτή τη σκοπιά.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η καθαριότητα. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε τα σχολεία μας με τους όρους που ξεκινήσαμε πέρσι. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε τα σχολεία με τους ίδιους αριθμούς προσλήψεων καθαριστριών, οι οποίες σήμερα, Πέμπτη, δεν έχουν πάει ακόμα στα σχολεία. Δεν έχουν πάει ακόμα στα σχολεία. Και είναι οι ίδιες, κάπου μπορεί να είναι μια σταγόνα περισσότερες, κάπου μπορεί να είναι μια σταγόνα λιγότερες. Φυσικά εδώ πέρα υπάρχουν μια σειρά ζητήματα. Η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι στους Δήμους και τους λέει ότι αν έχετε ανάγκη για να επεκτείνετε, το ωράριο των καθαριστριών και από μερικής απασχόλησης να τους κάνετε πλήρους απασχόλησης. Αλλά με ιδίους πόρους. Και ήδη η πόρη σημαίνει πολύ απλά λόγια η τσέπη των δημοτών. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε την κατάσταση η οποία είναι αντιφατική αν τη δεις. Τυπικά, αν τη δεις δηλαδή τι συνέβαινε το Μάιο-Ιούνιο όταν ξεκινήσανε τα σχολεία και τι συμβαίνει τώρα όταν ξαναξεκινάνε τα σχολεία. Το Μάιο-Ιούνιο ξεκινάμε τα σχολεία. Η πρώτη περίοδος είναι ουσιαστικά όταν τα δημοτικά σχολεία είναι κλειστά και έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ομάδα καθαριστριών που από τα δημοτικά πηγαίνουν στα γυμνάσια και τα λύκεια με υγειονομικά πρωτόκολλα συγκεκριμένα που όπου τηρήθηκαν, όπου δεν τηρήθηκαν, πάντως ήταν σχετικά επαυξημένη η παρουσία καθαριστριών και τώρα έχουμε. Μια πραγματικότητα σε πλήρη σύνθεση στα σχολεία, αλλά με σοβαρά κενά καθαριστριών, οι οποίες έχουν να διαχειριστούν το εξής. Μια κανονική λειτουργία, την πρωινή λειτουργία του σχολείου, όμως και μια διευρυμένη λειτουργία που ίδια η κυβέρνηση βάζει όσον αφορά το θέμα του ολοήμερου. Το ολοήμερο δεν τελειώνει μία η ώρα. Τελειώνει τέσσερι. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε εκεί τι γίνεται. Με ποιες καθαρίστριες θα καθαριστεί το σχολείο. Άρα είναι σοβαρά τα ζητήματα αυτά και μάλιστα σε σχέση με το ολοήμερο προκύπτουν και άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την καθαριότητα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι παραμένει αυτό το άθλιο, το απαράδεκτο καθεστώς της εναλλαγής εκπαιδευτικών κάθε μέρα στο ολοήμερο, νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που και παιδαγωγικά είναι λάθος, γιατί το ολοήμερο δεν είναι παιδοφύλαξη. Αλλά είναι και αυτός μια σταθερή παιδαγωγική σχέση που απαιτείται, άρα πρέπει να υπάρχει ο δάσκαλος του ολοημέρου. Αλλά φυσικά στις σημερινές συνθήκες προκύπτουν άλλα δύο ζητήματα. Πρώτον, η εναλλαγή ανθρώπων σημαίνει εναλλαγή σχέσεων και επαφών, πανδημία. Σοβαρό ζήτημα αυτό. Άρα η εναλλαγή και των εκπαιδευτικών από αυτή την άποψη. Και φυσικά το βασικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, είναι το γεγονός ότι στο ολοήμερο, δηλαδή, πώς να το πω, αυτό που λένε για τις κυψέλες, οι τάξεις είναι κυψέλες και φούσκες. Δεν είναι σταθερή η ομάδα των φοιτητών. Δεν είναι σταθερή η ομάδα. Είναι παιδιά από την πρώτη, δευτέρα, την τρίτη, αναμειγνύονται. Άρα, να πω ότι είναι φούσκα αυτό που λέει η κυβέρνηση. Είναι κρίσιμα ζητήματα λοιπόν αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ένα άλλο ζήτημα εξίσου κρίσιμο σε συνθήκες πανδημίας, πολύ σημαντικό. Το θέμα του αναγκαίου προσωπικού υγειονομικής φύσεως. Νοσηλευτές κτλ. Είναι απαράδεικτη η εγκύκλιος που έχει στείλει η κυβέρνηση στα σχολεία. Ότι την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα την έχει ο εκπαιδευτικός. Δεν είναι το θέμα μόνο της θερμομέτρησης. Δηλαδή, εδώ κοιτάξτε, ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία, ανοίγουν τα σχολεία και η κυβέρνηση μιλάει για μάσκες. Εντάξει. Σας λέει ότι εγώ σας δίνω δύο παγουρίνο, σας δίνω δύο μάσκες και τελείωσαν οι ευθύνες για μένα. Το θέμα με τη μάσκα προβληματίζει γονείς, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό δεν είναι άσχετο για το τι ζητήματα μπορούν να προέλθουν, να δημιουργηθούν αύριο μεθαύριο με κάποια παιδάκια που μπορεί να βιώσουν κάποιο στρες, να μην μπορούν να λειτουργήσουν με τη μάσκα σε μια πρώτη φάση. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν χρειάζεται, δεν είναι ο ρόλος μόνο του εκπαιδευτικού. Το νοσηλευτικό προσωπικό με γνώσεις της παιδαγωγικής ή με γνώσεις της ψυχικής υγείας τέτοιων ηλικιών, της ψυχολογίας τέτοιων ηλικιών είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο και για αυτές τις συνθήκες, φυσικά και για μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση κάποιων συμπτωμάτων που μπορεί να υπάρχουν στα παιδιά που θέλει και με παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται κτλ. Άρα λοιπόν είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με να ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για τα παιδιά μας, για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί και οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις συνθήκες βιώνουν σοβαρά προβλήματα. Έχουν φόβο, έχουν ανησυχία, τους φορτώνονται μια σειρά νέα ζητήματα, νέα καθήκοντα. Αυτό δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Και ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι φοβισμένος, που είναι αγχωμένος,
δεν είναι μικρό ζήτημα για το πώς με αυτό το βάρος θα πάει να κάνει μάθημα στα παιδιά. Για να λέμε ότι κάνουμε και ουσιαστικά μάθημα. Και να έχει μόνο στο μυαλό του πώς βάζεις τη μάσκα, πρόσεξε εσύ, πρόσεξε πώς βάζεις τη μάσκα, πώς βγαίνετε από την τάξη κτλ. Προφανώς αυτά, στα πλαίσια δηλαδή των ευθυνών που έχει και με παιδαγωγική ευθύνη, πρέπει να τα λύσει. Αλλά πρέπει να βοηθιέται και από το κράτος. Άρα, καλό είναι να λέμε ατομική ευθύνη, αλλά έχει νόημα η ατομική ευθύνη του γονιού, του εκπαιδευτικού, όταν στηρίζεται κατά κύριο λόγο από την κρατική ευθύνη, η οποία δεν υπάρχει. Δίνεται με το σταγονόμετρο. Τέλος, είναι το ζήτημα το εξής. Η ζωή συνεχίζεται, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά ζητήματα τα οποία παραμένουν αλήτα. Δηλαδή, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη για τα παιδιά που μένουν πίσω, που μείναν πίσω και θα συνεχίσουν σε μια κοινωνία που οι μορφωτικές κοινωνικές ανισότητες συνεχίζουν να υπάρχουν, οξύνονται, σε συνθήκες που φυσικά που η παιδεία είναι εμπόρευμα. Και αυτό μεγαλώνει ακριβώς αυτές τις κοινωνικές ανισότητες, την ανισότιμη πρόσβαση των παιδιών, των οικογενειών στη γνώση. Χρειάζεται ειδική στήριξη. Με όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι το κόμμα μας κάνει μια προσπάθεια, οι κομμουνιστές μέσα στη σωματεία, μέσα στους συλλόγους γονέων, στους ενός γονέων, οι μαθητές, οι δυνάμεις της ΚΝΕ, άμεσα από τη Δευτέρα να είμαστε μπροστά, θα είμαστε μπροστά, να μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, με διεκδικήσεις, να ελέγχοντας και το τι γίνεται από αυτά που λέει η κυβέρνηση, αλλά βάζοντας μπροστά με καλή εικόνα των προβλημάτων και τις ανησυχίες μας, τις ανάγκες μας, τις διεκδικήσεις μας. Και να πω ότι τη βδομάδα που έρχεται είναι η βδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία. Ήδη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα, 17 του μηνός, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, το απόγευμα, στα Προπήλαια, όπου οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί θα είναι εκεί, να διαδηλώσουν ότι κανείς δεν παίζει, δεν μπορεί να παίζει με την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών τους. Είναι κρίσιμο ζήτημα. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, είτε 17 είτε 18 του Σεπτέμβρη, και φυσικά και τα επόμενα βήματα που θα γίνουν και πρέπει να γίνουν, γιατί τα προβλήματα θα είναι οξυμένα και υπάρχει έδαφος αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν, να λυθούν με αγώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.